Η μεγαλύτερη γιορτή των Χριστουγέννων στη Βόρεια Ελλάδα, η Ανουρούπολη της Δράμα, ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν από περίπου 12 χρόνια. Έχει μπει δηλαδή ουσιαστικά στην προεφηβεία της. Κάποτε τότε ο Θωμάς Μαργαρίτης, ο τότε δήμαρχος Δράμα, συνέλαβε μαζί με τους συνεργάτες του την ιδέα για τη δημιουργία αυτού του ονειρικού χωριού. Από τότε έως σήμερα έχουν περάσει, όπως είπαμε, 12 χρόνια. Αλλά πέρα από τις δράσεις που κάνει ο Δήμος και οι υπόλοιποι όσοι στηρίζουν αυτόν τον θεσμό πλέον για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στη Δράμα, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ήρωες. Περίπου 400 στον αριθμό. Είναι οι εθελοντές της Ονειρούπολης, οι οποίοι καθημερινά τρέχουν πάνω κάτω μέσα σε αυτό το χριστουγεννιάτικο χωριό, από τη μία κάνοντας διάφορες δράσεις και από την άλλη βοηθώντας τους επισκέπτες της Ονειρούπολης. Βλέπει πολύ ωραία, είναι φανταστικά, από Καλαδά, από Λάρισα, από παντού είχαν έρθει. Ταχυδρομή Ονειρούπολης είναι. Το οποίο τι κάνει, παίρνει τα γράμματα από τα παιδιά και τα στέλνει στον Άγιο Βασίλη. Ναι, φυσικά. Είναι πολύ ωραία η λόρτα αυτή του θεσμού. 12 χρόνια σε Λόντρια, πολύ χαρούμενη και να πω και κάτι ακόμα, ότι αυτό το ταχυδρομείο είναι διαφορετικό από τα άλλα. Είναι για τα ειδικά χαρίσματα, παιδιά με ειδικά χαρίσματα, εθελοντές είναι και υπεύθυνοι είμαι εγώ η Δημοπούλου Παρασκευή. Τα εύχομαι καλή χρονιά, όχι πολύ ποτό, καλή χρονιά σε όλους. Δική είναι η συμμετοχή των εθελοντών στην Ονειρούπολη και το δίδει κανείς στο σπιτάκι των διαδραστικών παραμυθιών όπως συμμετέχει. Είναι πάρα πολύ σημαντική ο εθελοντισμός στην Ονειρούπολη και στο σπιτάκι μας βασικά λέμε παραμυθάκια το περισσότερο και έχουμε και κάποιες άλλες δραστηριότητες όπως το επικοινωνώ που έρχονται κάποια άτομα και κάνουν διάφορες εργασίες με τα παιδιά. Εθελοντήρια λοιπόν στο σπιτάκι της Ζαχαροπλαστικής, πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά του εθελοντισμού σε αυτήν την μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή? Είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί χωρίς εθελοντές δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Όλα αυτά οφείλονται χάρη στους εθελοντές, όλα αυτά που γίνονται εδώ. Τι βλέπουμε στο σπιτάκι σας? Στο σπιτάκι μας έχουμε τα παιδάκια τα οποία κάνουν κουλουράκια, τα ψήνουμε για τον Άγιο Βασίλη, κάνουμε και κάκια, χαίρονται, ζουν το παραμύθι τους και εμείς οι μεγάλοι γινόμαστε παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κάθε εθελοντής ξεχωριστά δεν είναι εδώ μόνο για να περάσει καλά, είναι και για να μεταδώσει το πνεύμα του Χριστουγέννου και στα άλλα παιδάκια που έρχονται από πολύ μακριά χωριά, από άλλες πόλεις, από άλλες χώρες έχουν έρθει, ότι είναι πολύ σημαντικό. Εθελοντής και εσείς στην Ονειρούπολη, πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχει κανείς σε αυτή τη μεγαλύτερη ουσιαστικά χριστουγεννιάτικη γιορτή και να βοηθάει με τον τρόπο του? Είναι πολύ σημαντικό γιατί χρειαζόμαστε βοήθεια από όλους τους εθελοντές βέβαια. Και άμα δεν υπάρχουν αυτοί, δεν γίνεται και η Ονειρούπολη.